Κύριε Δελή, πώς είδατε στο Μπερισσό τις αλλαγές? Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Και καλή χρονιά. Επίσης. Πρόκειται για αλλαγές προσώπων φυσικά και όχι πολιτικής. Αλλαγές σε πολύ συγκεκριμένα υπουργεία, οι οποίες σηματοδοτούν κατά την άποψή μας δύο πράγματα. Πρώτον, την επιτάχυνση, αν θέλετε, και το βάθεμα της αντιλαϊκής πολιτικής σε πολύ συγκεκριμένους τομείς και με πρόσωπα μάλιστα που έχουν τον τίτλο των ειδικών αποστολών στο Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εργασίας αναμένονται νέες σημαντικές αντιδραστικές παρεμβάσεις στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό και επιλέγεται αυτή η αλλαγή. Και κατά την άποψή μας επικυρώνεται με έναν ιδιότυπο τρόπο, με τον ανασχηματισμό και όλη το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής έτσι όπως εκδηλώθηκε σε πολύ συγκεκριμένους ευαίσθητους τομείς, κρίσιμους τομείς σε σχέση με την πανδημία, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, από τη στιγμή που τα πρόσωπα εκεί παραμένουν. Αυτό είναι το νόημα του ανασχηματισμού. Είναι μια αναδιάταξη των δυνάμεων της κυβέρνησης έτσι ώστε να επιτεθεί ακόμα πιο σκληρά και ακόμα πιο, θα έλεγα, άγρια στα δικαιώματα των εργαζομένων το επόμενο διάστημα, και αυτό πρέπει να το κρατήσει ο λαός και να μην δώσει καμιά ανοχή και καμιά πίστοση χρόνου. Θα ήθελα όμως να κάνω και ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες και σήμερα ακούστηκαν εδώ από τον εκπρόσωπο του Κινάλ για την δεξιά στροφή της κυβέρνησης. Να θυμίσω απλώς ότι στελέχη του Κινάλ, η ίδια η πρόεδρος, συνυπήρξε με τον κύριο Βορύδη στην κυβέρνηση Παπαδήμου, όπως και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, όπως ο κύριος Ραγκούσης. Για τον κύριο Βορύδη, αναφέρεστε βασικά. Βεβαίως. Ο κύριος Βορύδης δεν ξέρω, αλλά ήταν υπουργός και στο προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα. Ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, δεν άλλαξε κάτι. Δεν μπήκε τώρα στην κυβέρνηση. Όχι, λέω για τη δεξιά στροφή για την οποία εγκαλούν κάποια το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση με τον ανασχηματισμό. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Ήταν στην κυβέρνηση ο κύριος Βορύδης. Η κυβέρνηση Παπαδήμου πάντως δεν ήταν μια δεξιά κυβέρνηση, ήταν μια. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου και η κυρία Φόφη Γεννήματα, η αρχηγός, η πρόεδρος του Κινάλ, και ο κύριος Ραγκούσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπήρξαν μια χαρά με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος τότε εκπροσωπούσε το λαός, θυμίζω, και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Είναι με λίγα λόγια λίγο χρονοκαθυστερημένη η ευαισθησία αυτών των κομμάτων σε σχέση με τις δεξιές στροφές της κυβέρνησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον ανασχηματισμό, νομίζουμε ότι αυτό που είπαμε, ότι θα χρειαστεί το λαϊκό κίνημα να βρίσκεται σε ετοιμότητα, γιατί αναμένονται, ήδη έχουν προαναγγελθεί μέτρα και στην παιδεία και, στο ζήτημα της εργασίας. Επίκειται το νομοσχέδιο, από ό,τι λένε, που θα αυξήσει τις ώρες εργασίας. Θα έχουμε την κατάργηση του 8ωρου, θα πάμε στο 10ωρο, θα έχουμε την αύξηση των απλήρωτων υπεροριών, θα έχουμε ουσιαστικά την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Έχουμε δηλαδή μια ένταση της αντιλαϊκής, της αντιδραστικής πολιτικής, και θα πρέπει αυτό οι εργαζόμενοι να το κρατήσουν έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα άμεσα. Η τήρηση των υγειονομικών κανόνων αφορά και πρέπει να αφορά όλους τους χώρους. Άρα λοιπόν πρέπει να αφορά και αφορά βεβαίως και την Εκκλησία. Η συσχέτιση τώρα της Εκκλησίας με το Πολυτεχνείο, με το γιορτασμό του Πολυτεχνείου, με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων από το λαό και από το ΚΚΕ, είναι τουλάχιστον Αττικής. Αυτό που έκανε προηγουμένως ο εκπρόσωπος του Κινάλ. Και η Εκκλησία το ίδιο λέει. Και η Εκκλησία, κύριε Δελή, το ίδιο λέει. Το ίδιο λέει. Θα τηρήσει τους κανόνες. Από τη στιγμή όμως που αυτό λέμε πρέπει να ισχύει σε όλους τους χώρους, αφορά βεβαίως πριν απ' όλα και τα σχολεία, έτσι. Όπου το πιο κρίσιμο μέτρο, αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, είναι η μείωση των μαθητών μέσα στο τμήμα για να μην υπάρχει συνωστισμός, για την αποφυγή του συνωστισμού. Αυτό είναι το κρίσιμο μέτρο, το οποίο αρνείται εδώ και μήνες να πάρει η κυβέρνηση, παρά το ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι αίθουσες και σχολικές, αλλά και οι δήμοι μπορούν να βρουν, δεν έχει κουνήσει καν το δαχτυλάκι της προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό βεβαίως αποτελεί κόστος. Από την άλλη βεβαίως θα πρέπει όλα τα τεστ, είτε τα rapid είτε τα μοριακά, να μην επιβαρύνουν και να μην έχουν την ευθύνη οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, αλλά να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Όμως θα λέγαμε, κύριε Πιταρά και κύριε Κοταρίδη, ότι
Εμείς τουλάχιστον προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να προταχθούν στο ζήτημα του εμβολιασμού ως μια ομάδα του πληθυσμού η οποία οφείλει να προταχθεί στους εμβολιασμούς έτσι ώστε να μπορέσει το άνοιγμα των σχολείων και η λειτουργία των σχολείων να συνεχιστεί με όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά θα πρέπει να γίνουν και βεβαίως, εκτός των άλλων, θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση, η οποία λιβανίζει τον εαυτό της από το πρωί ως το βράδυ, να σταματήσει και να ευνηδιάζει τους μαθητές. Ξέρετε ότι ετοιμάζει να φέρει μέτρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις στη μέση της χρονιάς που θα ισχύσουν από τη φετινή χρονιά. Μέσα στην πανδημία όλα αυτά, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν, θα πρέπει να τα ξανασκεφτεί η κυβέρνηση και θα πρέπει να ασχοληθεί στα σοβαρά λειτουργία των σχολείων με όρους ασφάλειας, απόλυτης ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και όχι να ασχολείται μονάχα με τις ημερομηνίες πότε θα ανοίξουν και πότε θα κλείσουν τα σχολεία. Και να ανοίξουν τα σχολεία συνολικά, όχι με δόσεις, όχι με δόσεις. Όλα τα σχολεία θα πρέπει να ανοίξουν, τηρώντας βεβαίως όλους τους υγειονομικούς κανόνες και με όλα τα μέτρα ασφάλειας. Δεν σας άκουσα. Οι εκκλησίες πρέπει να ανοίξουν αύριο ή όχι? Σας είπα ότι θα πρέπει να υπάρξουν, να τηρηθούν οι υγειονομικοί κανόνες παντού. Κανείς δεν εξαιρείται από τους υγειονομικούς κανόνες. Αυτό είναι αυτό που λέμε εμείς. Ωραία. Αυτούς τους κανόνες ποιος τους θέτει? Τους θέτει η επιστήμη, τους θέτει η λογική. Γιατί σας το λέω? Γιατί εγώ παρακολουθώ και από το Ριζοσπάστη αλλά και από εσάς τις δράσεις του ΚΚΕ, κινητοποιήσεις με αποστάσεις και μέτρα. Παίρνετε αποστάσεις σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Βλέπω ότι προγραμματίζεται μια σειρά κινητοποιήσεων. Κάνατε ήδη στη Δυτική Αττική. Βεβαίως. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν. Γίνονται και καλώς γίνονται και πρέπει να γίνονται. Γιατί ξέρετε, κύριε Κοταρίδη. Θέλω να πω ότι πώς μπορεί να λέμε το ένα επιτρέπεται και το άλλο απαγορεύεται. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ σας μίλησα για τους υγειονομικούς κανόνες. Στις κινητοποιήσεις λοιπόν των συνδικάτων, των σωματείων, στις κινητοποιήσεις και στις εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, η τήρηση των υγειονομικών κανόνων είναι υποδειγματικότατη. Και η Εκκλησία Όχι, το ίδιο, για να καταλάβετε, τα δόγματα είναι ίδια. Γιατί αφήστε κύριε Μαργαρίτη. Ναι, εντάξει, σας λέω ότι τουλάχιστον να έχετε και μια αισθησή αυτοκριτική σε μερικά θέματα. Η ίδια ιεραρχία τα ίδια λέει. Αποστάσεις έχει, υγειονομικούς κανόνες λοιπόν τηρεί, αλλά ωστόσο συνωστισμός γίνεται. Και το λαϊκό κίνημα οφείλει να κινητοποιείται και η Εκκλησία το ίδιο λέει. Και η Εκκλησία το ίδιο λέει. Και η Εκκλησία λέει το ίδιο. Ότι ο πληθυσμός ο χριστιανικός πρέπει να πάει σε εκκλησίες. Το ίδιο λέει. Το ίδιο λέει και η Εκκλησία. Το ίδιο λέει, με άλλο περιεχόμενο. Αν εσείς θέλετε να γίνετε συνήγορος της κυβέρνησης... Εντάξει. Κύριε Δελή, εγώ συνήγορος της κυβέρνησης δεν είμαι, αλλά δογματικός σαν και εσάς δεν θέλω να γίνω. Να εξαιρώ τον εαυτό μου από τα μέτρα. Εμείς λέμε ότι όσο επιτίθεται η κυβέρνηση με μέτρα και με νομοσχέδια, έχει υποχρέωση το εργατικό κίνημα να αντιδρά και να κινητοποιείται, τηρώντας βεβαίως όλους τους υγειονομικούς κανόνες ασφάλειας και προστασίας.